γράφει συνθήματα. Ο άλλος φωνάζει συνθήματα πάνω από τους δρόμους. Ο τρίτος φωνάζει από το παράθυρο. Ρωμιοσύνη! Ρωμιοσύνη! Στους τραυματίες τους κουβάλισαν στην βιβλιοθήκη. Πρόσωπα λυπημένα μέσα από τους καπνούς. Μην ξεχάσετε την ελευθερία. Οικοδόμοι, φοιτητές, πλακάρ, συνθήματα, ζητοκραυγές, σημαίες. Έρχονται κι άλλοι, μικροί μεγάλοι, σχολιαρόπεδα με τσάντες. Θα πάψει να κυρώσει όλα, για τον άνθρωπο, έτσι είπε. Ένα, δύο, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Έλληνες, σας μιλούν οι ελεύθεροι πολιορκημένοι Έλληνες. Ενωθείτε μαζί μας, υψώστε τη γροθιά σας για μια ελεύθερη Ελλάδα. Μας πετούν δακρυγόνα. Αδέρφια, σας χρειαζόμαστε. Είμαστε όμως πάνω απ' όλα αποφασισμένοι να αντισταθούμε μέχρι την τελευταία πνοή. Κάντε δικτατορία, λαέ της Ελλάδας, ως πότε θα ζούμε στα σκοτάδια. Σταματήσαμε τα μαθήματα να κάνουμε ανώτατες σπουδές στους δρόμους. Οι αρχιτέκτονες στήσουν οδοφράγματα, οι γιατροί μαθαίνουν τον πόνο. Οι νομικοί κάνουν εξάσκηση στο δίκαιο. Οι μαθηματικοί μετρούν τις δυνάμεις. Οι μηχανικοί κατασκευάζουν χιλιόκυκλους. Οι φυσικοί ελέγχουν τη σύνθεση του αίματος. Οι ζωγράφοι με το καβαλέτο του στημένο μπροστά στο τάγκ ζωγραφίζουν το θάνατο. Ποιος είναι η ζωή μου, ποιος είναι η ζωή μου.